Λοιπόν, Βασίλης Κανέλης. Γεια σας. Χαίρετε, γεια σας, κύριε Κανέλη μας. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα αυτή την εβδομάδα που ξεκινά και οδεύουμε όλο ταχώς προς εθνικές κάλπες, αν δεν έχουμε κανένα πρόοπτο στην πορεία. Εκτός από το χάρτη που βάφτηκε μπλε και η γραβάτα του Ανδρέα μπλε και αυτή. Ναι, χθες είχε κόκκινη. Είναι ανάλογα με το πολιτικό κλίμα. Χθες φορούσε κόκκινη για να θυμηθεί τις καταβολές. Πρέπει να ρωτήσουμε πού το πάει. Με τον νικητή, ναι. Πού το πάει, με τον νικητή πάντα. Λοιπόν, νομίζω ότι από χθες, αν και το είχαμε δει για την προηγούμενη Κυριακή, έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν η χαμένη της υπόθεσης που θα διαλύονταν και όλα τα σχετικά. Και έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ο Τσίπρας ο άχαστος, ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι απόλυτος κυρίαρχος κλπ. Τώρα είναι στα πατώματα. Και έχουμε και ένα κίνημα αλλαγής, το οποίο εκεί που μάζευε λίγο γάλα στην Καρδάρα, το έχισε με μια κίνηση η κυρία Γεννηματά και δεν ξέρουμε πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πηγαίνουμε ένα μήνα προεκλογικής περίοδου, η οποία μπορεί να διαμορφώσει ένα διαφορετικό τοπίο εντελώς στις 8 Ιουλίου. Να μην ξέρουμε δηλαδή τι είναι και τι. Απλά αυτό που φαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό φαίνεται από όλα τα στοιχεία. Βασίλη, πιστεύεις ότι μπορεί πράγματι να αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας και να γίνει πιο μετριοπαθής και στο λόγο του και στη στάση του και στην πολιτική του? Νομίζω πως όχι, τουλάχιστον έτσι φάνηκε την πρώτη εβδομάδα της προσπάθειας να γίνει έτσι μια αποτίμηση της ήττας. Παραδείγματος χάρη σήμερα ο κύριος Παπάς βγήκε και είπε ότι εντάξει, δεν κέρδισε κιόλας και η Νέα Δημοκρατία, δεν χάσαμε κι εμείς, δύο περιφέρειες χάσαμε, δεν έγινε και κάτι. Αυτή η αριθμητική του ΣΥΡΙΖΑ είναι φοβερή. Ακριβώς. Έρχονται τέταρτοι. Ακριβώς. Βγαίνει να το πούνε, λέγαστε πρώτοι. Σαν το Final Four, παιδί μου. Πώς είναι το Final Four στο μπάσκετ? Είναι λογική και τρέχουν δύο, βγαίνει δεύτερος και πανηγυρίζει γιατί πήρε αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή, ναι, η κυρία Δούρου χθες αύξησε τα ποσοστά της, είπε κάποιος τις ψήφους κλπ. Αυτά είναι αριθμητική, μπακαλίστηκε εντελώς και δείχνει και το στρατηγικό αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί μέχρι τώρα θεωρούνταν ο Τσίπρας ότι είναι άχαστος, ότι όλες του οι επικοινωνιακές και πολιτικές τακτικές που ακολουθεί είναι αξεπέραστες και διαλύουν την Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τώρα δεν είχε χάσει καμία εκλογή. Τελικά όμως, μήπως ήταν υπερτιμημένος. Μήπως όμως. Έχει 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Σωστό είναι αυτό, αλλά μήπως είναι υπερτιμημένος τελικά. Γιατί? Τι είδαμε? Είδαμε να υποτιμά τον αντίπαλό του. Ο Κούλης, η Νέα Δημοκρατία, είναι άθλιο, όπου σας βρίσκω, θα σας κερδίζω κλπ. Έχασε. Είδαμε το σύνθημα «Ήρθε η ώρα των πολλών». Αποτυχημένο πλήρως. Είδαμε πώς πήγε όλη αυτή τη διαδικασία με τις παροχές για να γυρίσει, να κάνει τούμπα το παιχνίδι κλπ. Απέτυχε και σε αυτό. Σε τι τελικά έχει πετύχει? Μήπως απέτυχαν οι πολιτικές του προτού αποτύχουν όλα αυτά που λέμε τώρα? Πολύ σωστά. Μάλλον δεν διέβλεψε ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του τη ζημιά που είχε κάνει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Δηλαδή, πώς κατάφερε από ένα ριζοσπαστικό κόμμα να γίνει ένα εντελώς μνημονιακό κόμμα. Να μπορέσει να κάνει πολιτικές οι οποίες ούτε ένα δεξιό κόμμα ή κάτι άλλο θα μπορούσε να εφαρμόσει. Και τελικά αυτό πέρασε στην κοινωνία. Δεν το κατάλαβε ο κ. Τσίπρας και το επιτελείο του ότι υπήρχε θυμός, υπήρχε οργή, υπήρχε απογοήτευση και το πλήρωσε στην κάλπη. Και όλα αυτά φαίνονται τώρα οι αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα. Με τροπολογίες τη τελευταία στιγμή θα προσεγγίσουν την κάτι πρέπει να πει. Εκ των πραγμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εξής δυσκολία ότι πολλοί προεξοφλούν. Ότι έχει κρυθεί η μάχη της 7ης Ιουλίου, ωστόσο εκ των πραγμάτων πρέπει να τη δώσει. Είναι αυτή τη στιγμή, έχει το πιδάλι ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Βεβαίως λένε πολλοί έχει μείνει αποκάψιμα. Και ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει και κάτι άλλο, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς που παρακολουθείτε και τα της κεντροαριστεράς. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Έχει δει αυτό. Όχι, ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή ο απόλυτος κυρίαρχος στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε ένα νέο δικοματισμό, στον οποίο ο ένας πόλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Απλώς. Και γι' αυτό. Να κρατήσουμε έναν αστερίσκο. Μην υποτιμώντας ποτέ τη δυναμική των εξελίξεων. Δηλαδή, ανάλογα πώς θα είναι το αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ, ποια θα είναι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κίνημα αλλαγής, δεν είναι εύκολο να προεξοφλείς. Γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση δεδομένα μιλάμε. Ναι, αυτό λέω. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Που έγινε την 26η Μαΐου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διεργασίες, υπάρχει κινητικότητα, γκρίνια. Πολλοί που λένε ότι γίναμε σοσιαλδημοκράτες, χάσαμε την αριστερή ψυχή μας. Να κοιτάξουμε προς τα αριστερά, ότι γίναμε ένα με αυτά που σχολιάζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή. Είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει μια σημαντική συζήτηση, μια σημαντική συζήτηση το βράδυ των εκλογών. Τελικά το βράδυ των εκλογών ίσως να κριθούν και δύο από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Ο κ. Μητσοτάκης, αν είναι νικητής, θα προχωρήσει κλπ. Ο κ. Τσίπρας θα αμφισβητηθεί ξεκάθαρα για πρώτη φορά.
Η δε κυρία Γεννηματά, μετά και τη δήλωση που έκανε χθες στην συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι εγώ αποφασίζω, είμαι αρχηγός και θα κριθώ, ουσιαστικά βάζει ένα πήχη και λέει ότι αν κριθεί η απόφασή της στις 7 Ιουλίου και ο λαός δεν ψηφίσει το κίνημα αλλαγής, πάρει έστω και μία ψήφο κάτω από το 7,8% που πήρε, τότε θα πρέπει να δρομολογηθούν εξελίξεις και στο κίνημα αλλαγής. Εκ των πραγμάτων. Άρα θα κριθούν δύο από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Και το θέμα είναι να δούμε και τι δυναμική θα έχει αμφισβήτηση του κ. Τσίπρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα είναι προσωποκεντρικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις ήττες, παρά τις κατραπακές, είναι ξεκάθαρα προσωπικό. Θυμίζει Πασόκ του Ανδρέα του Παπαδρέου το διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις 44-45 ετών ο κ. Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα. Πάμε ωστόσο.